τη διερεύνηση της σοκαριστικής υπόθεσης συνεχίζουμε εντατικούς ρυθμούς στα μέλη του ΤΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ. Τόσο 31χρονη με ομοιωμένη νοητική ικανότητα, η οποία έπεσε θύμα βιασμού του 85χρονου, όπως είπε στην αστυνομία, όσο και ο ύποπτος υποβλήθηκαν σε νέα κατάθεση και ανάκριση. Ο ύποπτος επιμένει στους ισχυρισμούς του ότι δηλαδή η 31χρονη δεν βιάστηκε και ότι θέλει να τον τιμωρήσει επειδή τη ζήτησε πίσω τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που της δάνεισε. Ο ίδιος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα καθορίσουν και την πορεία της υπόθεσης σύμφωνα με τους ανακριτές.